Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV μαζί με τον Αγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα μαζί μας έχουμε την Μάρη Υπληκτσιάδου. Καλησπέρα Μάρη, η οποία Μάρη είναι εικονογράφος, σωστά? Ναι, σωστά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και είπα σωστά το επίθετο και δεν έκανα λάθος. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, δεν πειράζει. Θα σε συγχωρήσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη, που είσαι εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Είσαι εικονογράφος, έχεις ετοιμάσει μία έκθεση η οποία ήδη έχει αρχίσει και είναι live στο South Hill Park Art Center και αυτή την Κυριακή έχουμε και τα εγγένεια, σωστά? Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το θέμα που μου είπες, που θέλω λίγο να συζητήσουμε και νομίζω θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, το θέμα ουσιαστικά είναι η μητρότητα, είναι η άσχημη πλευρά της μητρότητας που συνήθως ο κόσμος δεν την ξέρει τόσο καλά όσο τα καλά που φέρνει η μητρότητα. Δηλαδή είναι η άλλη όψη του νομίσματος και εικονογραφώ τα συναισθήματα που μπορεί να έχει μια μητέρα περνώντας τα άσχημα της μητρότητας. Πώς ήταν, καταρχήν συνδύασες αυτό που έχεις σπουδάσει και αυτό που δουλεύεις, δηλαδή εικονογράφος και σκητσογράφος, ναι, το κάνεις έκθεση? Ναι, διότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να βγάλω αυτό το οποίο είχα και να πιάσω ξανά το μολύβι. Απίστευτο. Και πες μου λιγάκι, πώς σου ήρθε η ιδέα να μιλήσεις, γιατί φαντάζομαι είσαι εικονογράφος και σκητσογράφος, μπορείς να πιάσεις οποιοδήποτε θέμα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με τη μητρότητα? Δεν μου ήρθε ξαφνικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλά χρόνια στο μυαλό μου έπαιζε στο κεφάλι μου, γιατί είμαι εδώ και 4 χρόνια μητέρα. Παράλληλα, πολλές συζητήσεις με την ψυχαναλύτρια μου, η οποία με παρότρινε να βάλω στο χαρτί αυτό το οποίο σκέφτομαι. Συν το ότι είχα διαβάσει και ξέρω ότι τα άσχημα πράγματα το μυαλό έχει την τάση να τα αποθεί και να τα λιένει και να τα ξεχνάει. Πράγμα το οποίο εγώ δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Και έτσι για να μπορέσω, έτσι έβαλα στο χαρτί αυτά τα οποία πέρναγα, ναι, για να μπορέσω να καταλάβω ποια ήταν η πορεία μου μέχρι τελικά να ξεφύγω από αυτό το πράγμα της ήπιας κατάθλιψης και της γενικά της επιλογής κατάθλιψης που αντιμετώπιζα. Μάρη, είναι ένα ταμπού αυτό να πούμε ότι οι καινούργιες μαμάδες δεν μπορούν να πούνε στην κοινωνία ότι περνάω πάρα πολύ δύσκολα, δεν μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση και να δείχνουν χαρούμενες? Δεν είναι, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τις μαμάδες να μιλήσουν. Τα κοινωνικά πρέπει τα οποία ας πούμε εγώ μεγάλωσα από την Ελλάδα, όπως η ντροπή να μην δείξουμε στην οικογένειά μας τι γίνεται στην οικογένειά μας και τι θα πει ο κόσμος. Η ριζωμένη αντίληψη που λέει ότι που μεγαλώνουν τα κορίτσια, γυναίκες και τα κορίτσια, ότι είναι αποκλειστικά δουλειά της μητέρας να μεγαλώσει τα παιδιά. Όλα αυτά, τα βάλεις όλα μαζί, είναι λόγοι για να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Ναι, ναι. Δεν τα λένε εύκολα. Βέβαια έχουν αρχίσει και τα λένε πια. Δηλαδή, εντάξει, η Αγγλέζικη κοινωνία είναι πιο απελευθερωμένη σε αυτό, αλλά τώρα πια και στην Ελλάδα οι νέοι γονείς είναι ενημερωμένοι και για το πόσο σημαντικό είναι ψυχολογικά οι μητέρες να είναι εντάξει, για να είναι εντάξει και τα παιδιά τους. Γιατί είναι πολύ βασικό. Όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση ξεκινάει from day one, ας πούμε, από τη στιγμή που γεννήσεις ή το συνειδητοποιείς λίγο πιο μετά? Είναι κάτι επίσης που όλες οι γυναίκες πιστεύεις το περνάνε με βάση την εμπειρία σου? Εγώ πιστεύω ότι πάνω κάτω όλες έχουν με λίγο ή πολύ τα παρόμοια συναισθήματα. Κάποια είναι πολύ βασικά. Δεν είναι day one, δηλαδή εντάξει, υπάρχουν και δύσκολες εγκυμοσύνες. Ευτυχώς εμένα οι δικές μου δεν ήτανε. Έχεις ένα παιδάκι? Έχω δύο. Ένα 4 και ένα 19 μηνών. Αλλά
Είναι βασικό να καταλάβουμε ότι τα παιδιά, ή μάλλον είναι βασικό να καταλάβουμε γιατί οι μητέρες είναι τόσο, τα παιδιά είναι τόσο συνδεδεμένα με τις μητέρες. Δηλαδή η εξελικτική βιολογική πορεία ενός του είδους μας κάνει τα παιδιά να μεγαλώνουν, να γεννούνται και να μεγαλώνουν πρόωρα. Δηλαδή, μάλλον να γεννιούνται πρόωρα και να έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τον πρώτο φροντιστή, τον κύριο φροντιστή που είναι η μητέρα, για να μεγαλώσουν και να επαρκώς και να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος. Επομένως, γι' αυτό επομίζονται οι γυναίκες σε όλο αυτό το βάρος. Όλο αυτό το βάρος. Πόσο δύσκολο ήταν, Μάρινα, γιατί ουσιαστικά στα σκίτσα σου, στην έκθεση που θα δούμε, που θα μας πεις και τις λεπτομέρειες τώρα, που θα τη βρούμε και τι ώρες, πόσο δύσκολο είναι να βγάλεις τις προσωπικές στιγμές ουσιαστικά στον κόσμο έξω του Λονδίνου? Δεν είναι δύσκολο, γιατί εντάξει, αυτό το έχω επιμορφωθεί πια, δηλαδή δεν μου είναι δύσκολο, γιατί σκέφτομαι ότι χρειάζεται ένα βίωμα για να ξεκινήσει η κουβέντα. Και έτσι ξεκίνησα να λέω εγώ τα δικά μου συναισθήματα, τη δικιά μου πλευρά, το δικό μου κομμάτι της μητρότητας, και περιμένω μετά τις υπόλοιπες τις μητέρες, όσες θέλουν βέβαια, να μιλήσουν και αυτές. Σιγά σιγά μιλάνε πια. Πες μας λίγο για την έκθεση, γιατί τώρα ακούει όλοι οι τηλεθεατές, θα θέλουν να ξέρουν λίγο λεπτομέρειες. Πού θα τη βρουν αυτή τη βδομάδα, ξεκινάει λες επίσημα την Κυριακή, τι σημαίνει αυτό? Ναι, η έκθεση έχει στηθεί εδώ και 10 μέρες. Είναι στο South Park Hill, στο Bracknell, μία ώρα από το Λονδίνο με τρένα από το Waterloo, ή αλλιώς το Bracknell είναι πολύ δίπλα στο Reading, επομένως μπορείτε να πάτε και από Reading. Είναι ελεύθερη είσοδος, ουσιαστικά είναι στο κοινό χώρο του κέντρου των τεχνών. Είναι ανοιχτό, οπότε είναι ανοιχτό και το κέντρο τεχνών. Υπάρχει μια launch date που θα σταλούν επίσημες προσκλήσεις, είναι στις 5 Φεβρουαρίου. Και αυτό θα τρέχει μέχρι τις 5 Μάρτη. Και ποιες ώρες είναι ανοιχτά? Η αλήθεια είναι τώρα δεν θυμάμαι να πω. Αλλά μπορούμε να πάμε στο site. Ναι, στο site μπορείτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις 9 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Κατάλαβα. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι που θα θέλουν να πάει το Σαββατοκύριακο από το Λονδίνο. Ναι, είναι ανοιχτά το Σαββατοκύριακο. Είναι, ναι. Και τι θα περιμένει ο κόσμος, τι περιμένει ο κόσμος να δει εκεί, τι σκίτσα θα δούμε? Θα δουν περίπου 50, όχι 50, 30 σκίτσα. Θα δει ένα βίντεο το οποίο παίζει σε μια οθόνη, θα δει ένα κείμενο το οποίο μια ψυχολόγος που συνεργάστηκε μαζί της, η Έλενα Κουτσούδιόλα, έχει γράψει για την επιχειλόχιο κατάθλιψη και έχει συνοδεύσει την έκθεση, την έχει πλαισιώσει επιστημονικά. Και επίσης θα μπορεί να, επειδή είναι interactive αυτό, να μπορεί να γράψει σε ένα χαρτί τα δικά του συναισθήματα και να τα κρεμάσει και αυτός δίπλα στα δικό μου. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα σκηνή το οποίο μπορείς να κρεμάς μαζί με τα δικά μου έργα και τα δικά σου συναισθήματα. Η οποία η κυρία Ιόλα έχει περάσει και από εκπομπή του Hellenic TV, να πούμε. Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Περάσει πολλοί κόσμος εδώ στα στούντιο του Hellenic TV. Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Πες μου κάτι, πολύ καλό. Υπάρχουν κάποιες έτσι τεχνικές για να μην υπάρξει αυτή η κατάθλιψη στους πρώτους μήνες όταν κάνεις ένα παιδί? Τεχνικές όχι, δεν υπάρχουν. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει για ποιο λόγο οι μητέρες πρέπει να υποστηρίζονται. Οι σύζυγοι πρέπει να, ή η σύντροφοι, ή όποιος, τέλος πάντων, όποιος θέλει η μητέρα να περάσει τη ζωή της μαζί του, πρέπει να τις υποστηρίζουν όσο μπορούν, να ενημερωθούν για την επιτελόχη κατάθλιψη και να είναι αλέρτα, κάτι να δουν, να μπορούν να το αναγνωρίσουν. Επίσης, ο περίγυρος να σιωπήσει λίγο όσο αφορά τις συμβουλές που δίνουν, τις ιδέες που δίνουν, τις απόψεις που δίνουν, χωρίς να τους έχει ερωτηθεί. Δηλαδή, καλύτερα δείξε συνέστηση, πες ότι εγώ είμαι εκεί για σένα, και η μητέρα, η όποια μητέρα, αν θέλει να ζητήσει βοήθεια, θα έρθει και θα ζητήσει.
Η προσφορά βοήθεια είναι πολύ κουραστική μερικές φορές. Δυστυχώς. Ενώ Βέβαια. νομίζω ότι κάνουν κάτι καλό, δεν βοηθάνε. Και μετά βέβαια το κράτος που, εντάξει, το εγγλέζικο κράτος έχει κάποιες δομές, θα μπορούσε να τα πάει και καλύτερα σε κάποια πράγματα. Το ελληνικό κράτος είναι λίγο πίσω, έχει δρόμο ακόμα. Ελπίζω ότι θα τον καλύψει, τι να Απ' την πω. άλλη, μας είπες μόλις τώρα για ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά από φίλους, γονείς. Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό το πώς το ζει η μητέρα στην Αγγλία και Ναι. στην Ελλάδα, σωστά. Γιατί στην Αγγλία μπορεί να μην έχουμε τους συγγενείς, να είναι μακριά από τη χώρα μας, στην Ναι. Ελλάδα μπορεί να είναι όλοι γατζωμένοι. Υπάρχει έτσι κάποια διαφορά, πιστεύεις? Εσύ και τα δύο παιδιά τα έχεις κάνει στην Αγγλία, σωστά. Όχι, τα γέννησα στην Ελλάδα διότι δεν εμπιστεύομαι το σύστημα εδώ πέρα. Έχω θέλω το γιατρό μου. Όμως, εδώ είναι η ζωή μου. Και πιστεύω ότι αν ζούσα στην Ελλάδα και μεγάλωνα τα παιδιά μου εκεί, δεν θα είχα φτάσει στο σημείο αυτό τώρα να μπορώ να κάνω αυτή την έκθεση. Να μπορώ να εκφραστώ και να μην έχω ντροπή για να βγάλω τα συναισθήματά μου εκτός, έξω. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό ότι είναι ντροπή να βγάλει τα συναισθήματά της μια καινούργια μητέρα? Σε Ελλάδα με Αγγλία, ποια διαφορά? Δεν είναι ντροπή, όχι, δεν είναι ντροπή. Ντροπή δεν είναι. Αλλά μερικές φορές τρομάζει η αντιμετώπιση που θα έχεις από τον... από αυτούς που θα το δούνε. Από την κοινωνία και την κριτική που θα πάρεις. Νομίζω ότι επειδή εδώ στην Αγγλία είναι πιο ανοιχτή, είναι πιο... open-minded, έτσι λίγο, λοιπόν, ανοιχτά μια... open-minded. Ναι, η κριτική θα είναι λίγο πιο ουσιαστική και δεν θα είναι τόσο επηρεασμένη από το «Α, την ξέρω τη Μάρη» και από προσωπικά βιώματα που μπορεί να έχω εγώ με τον οποιοδήποτε που... δηλαδή θα είναι πιο αντικειμενικά εδώ, πράγμα που αυτό θέλω εγώ. Γιατί τα σχόλια τα οποία θα ακούσω και η αντιμετώπιση που θα έχω για μένα είναι υλικό, γιατί αυτό θέλω να το προχωρήσω, να το κάνω κάτι πιο μεγάλο. Έχω κάποια σχέδια, αλλά εντάξει, ακόμα δεν ξέρω πώς θα πάω. Πώς αισθάνθηκες όταν μπήκες στην αίθουσα και είδες σκίτσα, φαντάζομαι, των παιδιών σου? Γιατί και εγώ θέλω πάρα πολύ να έρθω στην έκθεση να τη δω. Ναι, πολύ περήφανη. Και ειδικά αν φανταστείς ότι όλα αυτά γινόντουσαν τις νύχτες, όταν κοιμόντουσαν τα παιδιά και ξέκλεβα 5-10 λεπτά εδώ και από εκεί, αυτό το κάνει την προσπάθειά μου ακόμα πιο σημαντική. Μου έλεγες πριν και για τα σχέδιά σου. Προφανώς σου αρέσει αυτό που βλέπεις στην έκθεση. Ποιες είναι έτσι οι φιλοδοξίες σου για αυτό το ταξίδι και τα μελλοντικά σου πλάνα? Για την έκθεση θέλω για να την την... Ναι, για την έκθεση θέλω να την φέρω αν μπορώ και στο Λονδίνο. Βέβαια θα πρέπει πρώτα να βρω ένα budget το οποίο θα διαθέτω τώρα και να βρω και ένα χώρο. Και αν μπορώ και στην Ελλάδα, πολύ ευχαρίστως, αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα δουλεύεται, είναι ongoing. Γι' αυτό και το ονομάζω an ongoing psychological journey. Δηλαδή, αυτό εγώ συνεχίζω να κάνω σκίτσα. Δηλαδή, από τότε που ανέβηκε η έκθεση, εγώ έχω κάνει κι άλλα, τα οποία βέβαια δεν μπορούν. Την επόμενη φορά, γι' αυτό λέω. Και φαντάζομαι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μπορείς έτσι να δώσεις και κάτι διαφορετικό στον κόσμο. Ναι, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν τα συναισθήματα, αλλάζουν οι δυσκολίες, κάποια πράγματα γίνονται πιο εύκολα, αλλάζει. Μάρη, η ανταπόκριση του κόσμου, γιατί η έκθεση τρέχει τώρα ήδη κάποιες μέρες, ποια ήτανε? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο το έχω δείξει, όσοι ήταν οι ψυχολόγοι έχουν ενθουσιαστεί για την ιδέα. Στο nursery του μεγάλου μου γιου, επίσης έχουν ενθουσιαστεί, γιατί αυτή την ολιστική αντιμετώπιση θέλουν και από τις μητέρες και αναγνωρίζουν ότι οι μητέρες δύσκολα μιλάνε. Ναι. Επομένως, αυτό επίσης τους έχει ενθουσιάσει.
Και τώρα Φαντάζομαι θα περιμένουν και τα what's πώς? next. Θα περιμένουν και ποιο είναι το επόμενο βήμα, φαντάζομαι. Ναι, θα περιμένουν και εντάξει, θα δούμε τώρα. Όχι, σου ποιο θα ευχόμαστε είναι. Κάθε επιτυχία και νομίζω ότι είναι ευχαριστώ. πολύ σημαντικό που έτσι άνοιξες την καρδιά σου και τις σκέψεις σου και τα αποτύπωσες σε ένα κομμάτι χαρτί. Ευχαριστώ. Είναι κάτι άλλο που θες, που θα ήθελες να καλύψουμε, κάτι που θα ήθελες να ξέρουν οι τηλεθεατές που βλέπουν αυτή τη στιγμή και θα πάνε όλοι αυτή την Κυριακή να σε δούνε? Μακάρι να έρθουν να το δουν, γιατί νομίζω ότι, δεν ξέρω, πιστεύω ότι βοηθάει πολύ να δεις ότι και άλλοι έχουν τέτοια συναισθήματα με σένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι, αλήθεια είναι. Νομίζω τα Νομίζω καλύψαμε όλα και σου ναι. ευχαριστώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτή θα είναι η Ευχαριστώ. αρχή. Ευχαριστώ, Αγουστίν. Εύχομαι να σε δω και εκεί πέρα. Εννοείται θα με δεις εκεί πέρα και όλοι οι τηλεθεατές που μας βλέπουν να προσπαθήσουν να έρθουν. Να πούμε άλλη μια φορά πριν κλείσουμε λίγο πού είναι η έκθεση και που έχει ξεκινήσει ήδη και το επίσημο launch είναι αυτή την Κυριακή. Ναι, είναι στο Southgate Park, στο Bracknell. Και ελπίζω να Να τα πούμε έρθετε όλοι από όσο κοντά. μπορείτε. Πώς? Να τα πούμε όλοι από κοντά. Ναι. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και εδώ είμαστε την επόμενη φορά που θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη έκθεση και τα παιδιά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Μακάρι. Να τα πούμε. Και τα συναισθήματα θα αυξηθούν. Ευχαριστούμε. Και τα καλά και τα κακά. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε για ακόμα μια φορά εδώ στο Hellenic TV. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καληνύχτα.